Είχαμε συμφωνήσει στις επόμενες 10 μέρες να ψηφιστεί στη Βουλή το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και μέσα στους επόμενους 2 μήνες να ολοκληρωθεί το νέο οργανωτικό σχήμα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που θα επεξεργαζόταν επιτροπή προσωπικότητων κύρους και με τεχνικό σύμβουλο ξένο φορέα όπως είναι πράγματι το BBC. Με ένα νέο υφυπουργό που τους είπα να είναι, να προέρχεται από τα άλλα δύο κόμματα. Εγώ έκλεισα την αμαρτωλή ΕΡΤ, ας είχαν δικό τους υφυπουργό να φτιάξουν τη νέα υγιή δημόσια ραδιοτηλεόραση, όπου οι προσλήψεις να γίνουν αξιοκρατικά και με διαφάνεια και να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση προερχόμενοι από την ΕΡΤ, τους οποίους θα πρημοδοτούσαμε με μοριοδότηση. Σήμερα στη συζήτηση ο Φώτης Κουβέλης εμφανίστηκε έξω από το πλαίσιο και τη λογική αυτής της λύσης, την οποία χθες αποδέχτηκε. Επανήλθε στη θέση του να επαναλειτουργήσει η καταργημένη ΕΡΤ και αορίστως κάποτε στο μέλλον να δούμε την αναδιοργάνωσή της εν λειτουργία. Δηλαδή, ζήτησε να ξανακάνουμε αυτό που έχει επιχειρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και που δεν έχει μπορέσει να γίνει ποτέ. Να επιστρέψουμε δηλαδή στο αμαρτωλό καθεστώς με όλους τους υπεράριθμους εργαζόμενους, να μην αλλάξει τίποτα, να μην υπάρχει καμιά ελπίδα ότι κάποτε θα άλλαζε κάτι στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Το μαύρο από τις κρατικές συχνότητες θα φύγει. Αλλά στο αμαρτωλό καθεστώς δεν πρόκειται να επιστρέψουμε. Το Συμβούλιο Επικρατείας θεωρεί ότι η ΕΡΤ έχει καταργηθεί και ότι ο νόμιμος διαχειριστής της είναι ο Υπουργός των Οικονομικών. Ενώ εντέλεται να επισπεύσουμε τη δημιουργία του νέου οργανισμού. Αυτό και θα κάνουμε. Ο κ. Κουβέλης και η Δημάρ επέλεξαν να μην στηρίξουν τη λύση αυτή. Ο κ. Βενιζέλος και το Πασόκ αντίθετα και θαραλέα αποδέχτηκαν τη λύση αυτή. Θέλω να προχωρήσουμε όλοι μαζί όπως ξεκινήσαμε. Αλλά θα προχωρήσω όπως και να έχει. Ασφαλώς με καλύτερο συντονισμό, με επικαιροποίηση αν θέλετε του κυβερνητικού προγράμματος. Αλλά στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια για τη διάσωση της χώρας. Πάντα με ορίζοντα τετραετίας. Ελπίζουμε στη στήριξη και της δημοκρατικής αριστεράς. Αν και έχει ένα δίκιο ο κ. Βενιζέλος όταν λέει ότι κάποιοι σηκώνουν το σύνολο της ευθύνης και κάποιοι εμφανίζονται μόνο κατά περίσταση. Κανείς δεν θέλει εκλογές αυτή τη στιγμή. Αλλά ασφαλώς κανείς δεν πρέπει να θέλει και κυβερνησία, ούτε στασιμότητα. Κανείς δεν θέλει κυβερνησία και στασιμότητα τη στιγμή που πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχίτερα. Και αυτό θα κάνουμε. Σήμερα κλείσαμε ένα χρόνο ως κυβέρνηση. Μας μένουν άλλα 3 χρόνια. Θα τα εξαντλήσουμε για το καλό του ελληνικού λαού.